Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο». Είναι Πέμπτη και είναι κοντά μας εκλεκτοί φίλοι από την Ένωση Ποντίων Νέας Μύρης Δάφνης Αγίου Δημητρίου, η Μαύρη Θάλασσα. Και αμέσως σας τους παρουσιάζω. Είναι ο Γιάννης Κασατζίδης. Καλησπέρα Παναγιώτη. Ο Φώτης Κοζηράκης. Καλησπέρα σας. Και ο Παναγιώτης Κασατζίδης. Καλησπέρα σας. Όπως ίσως να έχετε ενημερωθεί, απόψε θα μιλήσουμε για τα έθιμα του Πάσχα στον Πόντο και θα κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι με τους αγαπητούς και εκλεκτούς φίλους και τους ευχαριστώ που είστε εδώ. Σε ευχαριστούμε εμείς Παναγιώτη. Πάμε παιδιά. Thank you.
Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε την καλησπέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές από τη Νέα Σμύρνη, από την Καλλιθέα, από την Αργυρούπολη, αλλά και από την επαρχία. Γιάννη, περιμένω κάτι να αφιερώσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μας βλέπουν από το χωριό μου. Από πού? Από την Πτολεμαΐδα. Από την Πτολεμαΐδα, μάλιστα. Και θα ήθελα γενικά να αφιερώσουμε γενικά τη σημερινή εκπομπή και όλα τα τραγούδια εκεί πάνω που έχουν να πάει. Στους αγαπητούς φίλους στην Πτολεμαΐδα και στους φίλους που μας ακούνε. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να αφιερώσω και την εκπομπή ακόμη στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ. Είναι ένας πολύ δυνατός σύλλογος που βρίσκεται εκεί. Έχουμε κάνει επικοινωνία κατά διαστήματα και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό, καθώς και σε φίλους που είναι στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και να ευλογήσουμε και τα γένια μας, λίγο λέει, όπου και ένα πέτρο να σηκώσει, ένα πόνιο βρίσκεις. Σήμερα, λέω, ξεκίνησα την ημέρα μου για να δείτε ότι χωρίς να ξέρω να προ... καλό να τάξει, ποιον είδα. Πολλούς χαιρετισμούς το Σάββατο να Μυρίδη, λέω. Φίλος καλός, από εξαιρετικός, από το Σύλλογο Ποντίων Νέας Σμύρνης, η Μαύρη Θάλασσα. Για να δείτε, έτσι κάνεις. Έκανα μια βόλτα στην πλατεία γιατί κάτι ήθελα να ψωνίσω. Όλοι οι συμπατριώτες μου. Είδες τελικά πόσο μικρός είναι ο κόσμος, Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς εμάς. Πιο οργανωμένοι άνθρωποι και πιο νοικοκυροί δεν υπάρχουν. Έτσι. Να πούμε δύο λογάκια και θα συνεχίσουμε με μια ωραία ενότητα που έχετε ετοιμάσει, την πρώτη ενότητα εδώ, για το Πάσχα στον Πόντο. Από το προηγούμενο βράδυ, πριν από την Καθαρή Δευτέρα, τα παιδιά φιλούσαν το χέρι του παππού, της γιαγιάς, του μπαμπά και της μαμάς. Αγκαλιάζονταν τα αδέλφια και φιλιόντουσαν. Την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστοί πήγαιναν στην εκκλησιά, κοινωνούσαν, έπαιρναν αντίβορο και από εκεί και πέρα όσοι άντεχαν να κρατούσαν νηστεία για 40 μέρες. Τις τρεις πρώτες μέρες δεν έτρωγαν τίποτα και δεν έπαιρναν ούτε νερό. Τη 40η τα καφενεία ήταν ανοιχτά, ο κόσμος πήγαινε, αλλά δεν χόρευε κανένας. Κάθε Παρασκευή πήγαιναν στην εκκλησιά στους χαιρετισμούς. Όταν πλησίαζε η Μεγάλη Εβδομάδα, σκούπιζαν τα σπίτια και τις αυλές σε όλο το χωριό. Με τα εμπονέστα και την 40η ιδιαίτερη σημασία είχε η Κυριακή των Βαΐων, όταν τα παιδιά 10-15 ετών έβγαιναν στους μαχαλάφες να ψάλουν τα αντίστοιχα κάλαντα και να λάβουν αντί δώρου τα κερκέλια, κουλούρια. Παράδες από τους συγγενείς ή σπανιότερα και κάποιο μαντίλι. Τα κάλαντα διέφεραν από τόπο σε τόπο στην περιοχή της Ματσούκας, έψαλαν τα παρακάτω. Βάια, βάια το βαΐ, τρώμενο ψάρ και χαψίν, και τα παν την κερεκίν, τρώμε βούτυρον τυρίν. Τα παν η Κυριακή ήταν αυτή του Πάσχα. Ένα ποντιακό έθιμο της Κυριακής των Βαΐων ήταν και το Βάεμαν, το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου. Σε ορισμένες περιοχές του Πόντου τα παιδιά κρατούσαν ένα ανθισμένο κλαδί λεύκας και ένα καλαθάκι για να βάζουν μέσα τα αυγά που θα μάζευαν. Γυρνούσαν τα σπίτια ψάλλοντας την Ανάσταση του Λαζάρου και οι νοικοκυρές τους έβριναν τα κουλούρια, τα κερκέλια, και τα περνούσαν στο κλαδί της λεύκας αλλά και αυγά. Στα περισσότερα όμως μέρη του Πόντου,
το Βάεμαν γινόταν την Κυριακή μετά την εκκλησία. Στα κοτίουρα τα παιδιά έψελαν και έλεγαν «Βάι, βάι των βαγιών, σεν κερκέλ και μεν οβόν». Αντί το κλαδί τα κλούρια περνούσαν καμιά φορά σε σπάγκο, όπου μια άκρη του ήταν δεμένη πίσω στη μέση των παιδιών και οι άλλοι ελεύθεροι για το σκοπό αυτό. Κάθε κλούρι που περνούσαν από το σπάγκο πήγαινε έτσι πίσω στην πλάτη του παιδιού. Ο Πόντος προετοιμαζόταν ψυχικά με την νηστεία τις αλληλοδιάδοχες γιορτές που μεσολαβούσαν ως το Πάσχα και τον ερχομό της Ανάστασης. Αποκορύφωμα βέβαια της αναμονής ήταν η μεγάλη εβδομάδα που κλιμάκωνε τα θρησκευτικά αισθήματα από μέρα σε μέρα. Μέχρι που φτάνουμε στο Μέγα Σάββατο, τη νύχτα της Ανάστασης και στην ακόλουθα στη λύτρωση λύση του Θείου Γράμματος. Ας ξεκινήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτό το παλικάρι που είναι δίπλα μας, το Φώτη τον Κοζεράκη. Ο Φώτης είναι από τους πρώτους μαθητές που είχαν ξεκινήσει για την Ποντιακή Λύρα και είναι πολύ μεγάλη χαρά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ. Δάσκαλος και μαθητής και έτσι. Για μας είναι πρώτη φορά τον ακούσαμε στις Ιωνικές γιορτές πέρσι, ήταν ευχάριστη έκπληξη και Φώτη συγχαρητήρια γιατί είναι τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα έναν άξιο δάσκαλο, αλλιώς δεν θα έφτανα εδώ πέρα τώρα να παίζω μαζί του και είναι χαρά για τα μέλη αλλά και για το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου όταν βλέπει παιδιά μέσα από το Σύλλογο να αναδεικνύονται, γιατί γίνεστε η προβολή, η διαφήμιση, η εικόνα του Συλλόγου προς τα έξω. Κάθε καλό, κάθε επιτυχία, ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση στους φίλους. Thank you.
Thank you.
ευχαριστήσουμε τα παιδιά εδώ, τους φίλους όπου μας ξεσήκωσαν, ελπίζουμε και εσάς από το σπίτι. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς σε φίλους που αυτή τη στιγμή μας ακούνε. Να αφιερώσουμε στον αγαπητό κύριο Λέανδρο που μας ακούει τις ευχές μας, και σύντομα θα είμαστε κοντά του για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά και φίλους που είναι στην Ολλανδία. Βέβαια έχουμε μια διαφορά ώρας, αλλά θα δουν την εκπομπή. Να πούμε ακόμη δύο λέξεις έτσι για τα έθιμα. Τη Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές έφτιαχναν τσουρέκια και έβαφαν αυγά. Τα αυγά τα έβαφαν με κρεμμυδόφυλλα. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγαν ούτε ελάδο. Το μυρολόγι της Παναγιάς ήταν λαϊκός φρύνος της Μεγάλης Παρασκευής, αφιερωμένος στον ψυχικό σπαραγμό που της προκάλεσαν τα πάθη. Ο ποντιακός ελληνισμός με αυτό το μυρολόγι, όπως και σε άλλα μέρη του Μητροπολιτικού Κέντρου, παρακολουθεί τη μητέρα του Χριστού από τη στιγμή που πληροφορείται τα γεγονότα της σύλληψης του γιού της και περιγράφει τις αντιδράσεις της. Το Μεγάλο Σάββατο έτρωγαν ελαφρά το βράδυ και κοιμούνταν νωρίς για να μπορέσουν να ξυπνήσουν εύκολα. Το σπίτι είχαν ήδη ετοιμάσει από τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν γίνονταν και το αποδράμνισμα των μπακυρικών, το τρίψιμο, καθάρισμα. Τα ρούχα περίμεναν τα μέλη της οικογένειας καθαρά και φροντισμένα. Όλοι όφυλαν να φορέσουν τα καλύτερά τους για να φανεί ο πανηγυρικός χαρακτήρας της εορτής. Έτσι υπακούεται ότι ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα τα ανδρόγυνα απέφευγαν τους καυγάδες και τις προστιβές, και οι μάνες πρόσεχαν πώς μιλούσαν στα παιδιά τους. Το Χριστός Ανέστη που έλεγε ο παπάς πάντοτε συνοδευόταν από τον ήχο που έβγαζαν τα πίστοφα, τα ρεβόλα και άλλα όπλα που βροντούσαν για να διαλαλήσουν το ότι αναστήθη ο Χριστός. Μετά την είσοδο του ιερέα στην εκκλησία, η λειτουργία συνεχιζόταν στο πρωί και κανείς βέβαια δεν έφευγε. Τα παιδιά στο πρόβλημα τσούγκριζαν τα αυγά. Το τσούγκρισμα διαρκούσε και τρεις ημέρες του Πάσχα. Την πρώτη μέρα τσούγκριζαν με τον Μητίν, τη δεύτερη με τον Κόλον και την τρίτη με την Κιλίαν. Έπειτα, μετά την μετάληψη και την απόλυση της εκκλησίας, επέστρεψαν στο σπίτι οικογενειακώς, προσπαθώντας να διατηρήσουν το φως της λαμπάδας για να ανάψουν με αυτό την καντήλα. Συσκαλούσαν στο σπίτι συγγενείς και φίλους για να φάνε μαζί. Το τραπέζι ήταν γεμάτο φαγόσμα, μήνυ στήσιμα. Σημειώνεται ότι το σουβλιστό αρνί δεν συνειδηζόταν στον πόντο. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Το επόμενο πρωί, μόλις τέλειωνε η εκκλησία, έβαζαν τραπέζι και έτρωγαν όλοι μαζί ως το μεσημέρι. Την πρώτη μέρα του Πάσχα τα καφενεία ήταν κλειστά. Όλος ο κόσμος ήταν έξω από τα σπίτια και τσούγκριζαν αυγά. Οι μεγάλες ομάδες 3-4 ατόμων πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι μαζί με μια λίρα. Καλή ώρα. Χόρευαν, τσούγκριζαν αυγά, τους κερνούσαν ούζο και έφευγαν. Ερχόταν η δεύτερη ανάσταση, η ώρα 12 το μεσημέρι. Επήγαιναν πάλι ο κόσμος στην εκκλησία. Έπειτα όλο το χωριό μαζευόταν στην κεντρική πλατεία ή μπροστά στο σχολείο και χόρευαν. Το απόγευμα μετά τη δεύτερη ανάσταση άρχισαν οι ανταλλαγές επισκέψεων. Οι νοικοκυρές προσέφεραν στους επισκέπτες ρακί με μεζέ, φούστρων, τυρίν κτλ. Οι επισκέψεις συνεχίζονταν ως το βράδυ. Οι τρεις μέρες της λαμπρής στον πόντο λέγονταν λαμπροήμερα. Σε όλα τα σπίτια το τραπέζι ήταν στρωμένο με πασχαλινά φαγόσιμα και ιδιαίτερα με κόκκινα αυγά και λαμπροκουλούρες. Εδώ ας πάμε στη δεύτερη ενότητα, Γιάννη, και είμαστε έτοιμοι να σας απολαύσουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος αυξάνεται. Δέχομαστε μηνύματα ότι αρχίζει να ανάβει το κέφι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και να είμαστε ακόμα στην αρχή είμαστε. Και είμαστε αρχή. Και είμαστε αρχή. Λοιπόν, εγώ επειδή χτες είχα μια γιορτή στα γενέθλια, έχω ένα χατήρι, ένα... Τι είπαμε, θα παίξουμε... Για τα γενέθλια του Παναγιώτη, θα παίξουμε το Χαλάι. Χαλάι. Και είναι και για έναν εντεμόρφο κορτσόπο να παίζουμε, να χαίρεται η ψυχή της και να χορεύει εκεί που είναι στο σπίτι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και δύο κορίτσια ακόμη, που χτυπάει η καρδούλα τους, να πούμε και ένα μετά κάποιο τραγουδί έτσι πιο... Όνομα και έχνε. Το όνομα. Το όνομα. Το όνομα. Το όνομα τώρα είναι η Σοφία, η Μαρία, να είναι καλά εκεί που είναι, η φίλη μας η Σία και η φίλη μου, η αγαπητή φίλη Στέλλα Κυριακίδου, που για μένα υπήρξε η μέντορας μου αν βρίσκομαι εδώ. Ώρα της καλή, και την ευχαριστώ. Λοιπόν, όλους που είναι μαζί στην παρέα μας και μας ακούνε αυτή τη στιγμή, συντονιστείτε λοιπόν στο NSTV Live, γιατί εδώ θα το κάψουμε απόψε. Πάμε παιδιά. Συνεχίζουμε τώρα στα πιο καλά. Νομίζω ότι έχουμε συσταθεί. Τι έχει ενότητα η επόμενη? Πάμε στα τίκια. Πω. Άλλαξε λίρα. Δώσε το τσάρ.
Να παίζει. Yeah.
Αμάν! Έλα πάνω με τον Τουράλι σου! Έλα Γιάννη με τον Τσάρ! Αχα!
Νομίζω λίγο τους ζεστάναμε. Τους φέραμε σε μια... Τους ξεκάναμε, δεν τους ζεστάναμε. Λοιπόν, θα πούμε και ένα για το τέλος. Γιατί εκτάκτως έχουμε και μια έκπληξη στο τέλος. Έχουμε μια αθλητική εκπομπή για τον, την αγαπημένη μας ομάδα που είναι ο Πανιόνιος. Και ήδη μας χτυπάνε και το κουδούνι. Μάλιστα. Γι' αυτό θα κλείσουμε σιγά σιγά με ένα τελευταίο κομμάτι, με τις ευχές μας για καλές γιορτές, με μία φράση μόνο, ότι η Ανάσταση αποτελούσε για κάθε πόντιο ξεχωριστή και αλυσμόνη τη στιγμή. Κάθε πόντιος δεν μπορεί να ξεχάσει την ιερή συγκίνηση της στιγμής της Ανάστασης. Να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία, και περιμένω. Οπότε, είμαστε έτοιμοι. Πρωτού κλείσουμε, Παναγιώτη, να σου πω έτσι για τέλος, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η πόρτα, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή. Και βέβαια και χαιρόμαστε που βλέπουμε και νέους μικρότερους από σένα, έτσι, και μαθητές σου. Και να πούμε ότι όποιος θέλει να μάθει μουσικά όργανα μπορεί να σας βρει στην Ένωση Ποντίων Μάθη Θάλασσα κάθε Κυριακή από τις 5.30 ώρα. Και έχουμε αυτή την πρωτοτυπία μέχρι τις 9.30 είναι οι πρόβες. Αλλά και όποιος θέλει να μάθει περισσότερα πώς μπορεί να μάθει λίρα, θα σε βρει εκεί για περισσότερες πληροφορίες. Να ευχαριστήσουμε και το Σύλλογο για την βοήθεια που μας παρήχε. Καλές γιορτές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Πρόεδρο. Η ανευλογία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να έχετε σε εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας, στους φίλους ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live, θα είναι κοντά σας και μετά τις γιορτές. Καλό βράδυ, λοιπόν.